σημαντική νίκη, καθώς από ό,τι φαίνεται βγαίνετε και πρώτη στον όμιλο μετά από αυτό, καθώς ήταν και το ντέρμπι. Και προχωράτε στην επόμενη φάση. Σίγουρα ήταν μια πολύ σημαντική νίκη για μας. Πήγαμε πάρα πολύ δυνατά. Πιέσαμε πάρα πολύ τον αντίπαλο σε όλες τις ζώνες. Ήμασταν όλοι σε μια πολύ καλή κατάσταση. Στο δεύτερο σετ βρεθήκαμε πίσω στο σκορ με 4 πόντους. Το γυρίσαμε, παίξαμε παθιασμένα, το θέλαμε αυτό πάρα πολύ. Και κοιτάμε τη δύσκολη συνέχεια που έχουμε άλλα 2 δύσκολα παιχνίδια. Πιστεύεις ότι θα τα περάσετε, γιατί είσαστε μια πολύ δυνατή ομάδα? Εντάξει, σίγουρα τίποτα δεν τελείωσε ακόμα. Υπάρχουν πολύ δυνατές ομάδες. Μπορεί να γίνει ζημιά, πρέπει να παίξουμε συγκέντρωση όλα τα παιχνίδια για να κοιτάξουμε στη συνέχεια ώστε να προκριθούμε τελικά στο Καρπενήσι. Αν τελικά προκριθείτε στο Καρπενήσι, τι γνώμη έχετε για τις υπόλοιπες ομάδες? Ο Ηρακλής, από ό,τι είδαμε και πέρυσι που παίξαμε στο παιδικό, είναι μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα με μεγάλη ιστορία. Σίγουρα είναι περισσότερο καλύτερες ομάδες από εδώ. Η Ερυθρέα μόνο πιστεύαμε ότι είναι και η Πάτρα από εδώ πέρα. Εντάξει, θα παλέψουμε για το καλύτερο και να βρεθούμε στα μετάλλια. Γιατί και όχι για την πρώτη θέση. Ευχαριστώ πολύ.